φυλακής πρωίας, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων, είχε δύο βουλήματι, περηφανείς πήρε γυναίκες, ευλάστησαν. Μετά το λόγο, τι σα
και ιού κλίμαξης και λιμπέρια ενδικής κεφαλής αφυπνίδιος των ουρανών και οι άνθρωποι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήνει το επ' αυτής και είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, ο πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού. Η γη ευθύσει καθέ της επ' αυτής, συ δώσω αυτήν και το σπέρμα της σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης και πλατινθήσετε επ' θάλασσα και λίβα και φοράν και επ' ανατολάς και ευλογηθήσονται εσύ πάσε φυλέ της γης και το σπέρμα της σου. Και ειδού εγώ ημίκαν μετά σου, και αφυλάσσον σε τη οδός βάση, που εάν πορευθείς, και επιστρέψω σε στη γη ταύτη, ότι ου μη σε εγκαταλείπω, έως που πηγήσε με πάντα όσα ελάβει στάση». Και εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπε, ότι έστει Κύριος σε τον τόπο τούτο, εγώ δε ουκίδη, και φοβήθη και είπε, ως φοβερός ο τόπος ούτος, και έστει τούτο, αλλή οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Προφητείας και Εζεκίηλ το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομε. Έστε από τις ημέρες της ογδόης και ελέγχυνα, Ιησούς είναι ιερείς επί το θυσιαστήριο τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας, της βλεμούσης κατά ανατολάς, και αυτή είναι και κλεισμένη. Και είπε Κύριος πρόσπε, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, που καλυμφίσετε και ουδείς που μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελέξετε δι' αυτής, και έστε και κλεισμένη, διότι ο ηγούμενος Κύριος κάθεται επ' αυτήν του φαγητάρτων ενώπιον Κυρίου, κατά την οδόν του Ελλάδου της πύλης εισελέψετε και κατά την οδόν αυτού εξελέψετε. Και εσύ κατέβει κατά την οδόν της πύλης των Αρχείων της προσφοράν κατέναντι του ήλιου και είδων και η πλήρης δόξης ο ήλιος Κυρίου. Παρηγιών το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομαι. Η Σοφία οδόνησε νεαυτή οίκον και υπήρε σε στήρους εφτά. Έσφαξε τα εαυτή στήματα και κέρασε εις κρατήρα τον εαυτή ίνων και ετοιμάσατο την εαυτή τράπεζα. Απέστειλε του εαυτή δούλου, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματο ω επικρατήρα λέγουσα. Ω εστιν άφρον ετρινά το πρόσπε και τη ενδεέσει φρενών είπε. Έρχεται, φάγεται τον εμών άνθρων και πίεται ίνων ω και κέρα καημήν. Απολύπετε αφροσύνη και ζήσεστε και ζητήσετε φρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνε στην ελευνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτό από τη μία. Ελέγχον δε τον ασεβή, υπομίσετε αυτόν. Καρέλεγχη το ασεβή μόνο πες αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μίλησε σωσίστε. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμή και σοφότερο έστε. Γνώριζε δικαίω και προστήσει του δέχεστε. Αρχή σοφίας όπως Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το βάρο των ενόμων διανύασε στην αγαπή. Τούτο βάρο το τρόπο πολύψηση χρόνων και προστεμπή σε θέση. Yeah.
ευλογημένη το Κύριε το ελαιός του εφημάς καθάπερ ελπίσαμε ελπισέ. Ευλογητός Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέντησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η άγγιε φώτησόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα. Τα έργα των κυρών σου τι παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Oh,
και βασιλεύει του Πάτρος του. Thank you.
πολλά έχουμε. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίον Πνεύμα, γερήθεια είναι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεάς, ελέησον μας. Κύριε, ηλάσπη τα σημαντία σημών μας. Βέστον, συγχώρησον τα σανομία σημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα σασθενία σημών, ένε και μου όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίον Πνεύμα, γερήν και αγήκε στους αιώνας των αιώνων. Πάτε ημών, ο αέρας ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέλω η βασιλεία, γενικήτω το θέλημά σου, πώς εν ουρανό. Τον άλλο ημών με πλούσιο, τόση μίξης, γράψη κοινό, πώς και εμείς αφήνουμε τις φωνήτες. Σε μένους εμάς εις πειρασμόν, αλλά έξε εμάς από το πονηρού. Σε εμάς διευθύντα πιστή δόξα, Πατρός και Θείου και του Αγίου Πνεύματος και Άγιου, εις τους αιώνας αιώνων. Κατά το μέχα ελαιός σου, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι Θεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Τιμωθέου. Πολλά ετήλες πολλά. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι Θεόμεθα υπάρχουν. Αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλόν Χριστού ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε
αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Νεαρτήν ταύτην των δε προσφερόντων τα δώρα τα αυτά. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και υπέρ του διαπλαστήνες την Αγία Νεκρισήν και την εικόνη ταύτην και βάζει σκόμι, χώρι και χώρα. Από όχι εσύ, μόλι μου, μου, καταβολισμού, πυρός μαχαίρας, επιτροπής αλλοφίλων. Και εσύ δύο πολέμου και επί δύο θανάτου, και υπέ του ήλων εκμενή και διάρασον και μέσα των αγαθών και την άνθρωπον των ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοσή και νόσιο και χασιμών πυρωμένη, και είσαστε ημάς επισυλλημένοι στη θέρωση αυτού αδύνης, άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Λοιπόν, Θεοτόπου και Αϊπαρθένου Μαρίας, εις το γενέσιον αυτής εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων, θείων αήλων νοερών δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των 12 και των 70 του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τιμοθέου, των Αγίων ενδόξων μεγάλων ιεραρχών, των καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, του Αγίου ενδόξου ιερμάρτυρο Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυματουργού Πολιούχου και Προστάτου ημών, των Αναγίης Πατέρων ημών, Αρσενίου Επισκόπου Ελασσόνος και Παρθενίου Επισκόπου Ραδοβιστίου, των Οσιομαρτύρων Δαμιανού και Νικολάου του Εγκουνένης, των Αγίων Ενδόξων Οσίων Πατέρων ημών, Διονυσίου του Ενολύμπο και Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου, του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Εκαπούης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαχήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, πρόσδεκτων πίσων την θέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν την κρατεά σκέπη των τερίγων σου,
αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Και τους άρτους τούτους των σύντων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία τη ενωρία τη κόμη και τη ιερά Μητροπόλη ταύτη εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την εορτήν ταύτη και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας Χριστούς δούλους σου αγίασον ότι εσύ ο ευλογών τρέχων πληθύνων και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρκο σου Πατρί το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι ήρχε αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Μέσα
μέσα στο λειτουργικό της κύκλο μεγάλες δεσποτικές, θεομητορικές εορτές και μνήμες Αγίων για να μας διδάξει και συνεχώς να μας υπενθυμίζει το σωτηριώδες έργο της οικονομίας του Θεού για τον άνθρωπο. Μέσα σε αυτό το λειτουργικό κύκλο, μόνο για τρία πρόσωπα κάνει ανάμνηση του γεγονότος της γεννήσεώς των. Γιορτάζουμε την γέννηση του Ιησού Χριστού, τα Χριστούγεννα δηλαδή, γιορτάζουμε την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού και γιορτάζουμε και την γέννηση της Παναγίας Μητέρας του Θεού, που η Εκκλησία μας απόψε και αύριο μας συγκαλεί για να τιμήσουμε το πανηπυρευλογημένο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου και να θυμιστούμε στη ζωή μας ότι αυτή προσέφερε όλο το είναι της, όλο τον εαυτό της, ολόκληρη τη ζωή της για να μπορέσει να γίνει αυτά τα ωραία επίθετα τα οποία ψάλαμε εις το δοξαστικό του πλαγίου τετάρτου ήχου ως δοξαστικό των αποστήχων της αποψινής Ιεράς Ακολουθίας. Να γίνει λέγει θάλαμος της θεότητος, να γίνει τρόπος καταβιβάσεως της θεότητος εις την γη. Αλλά για να γίνει αυτό, η Παναγία, η Κυρία Θεοτόκος, η κόρη της Ναζαρέτ, η Μαρία, έπρεπε να έρθει εις τον κόσμο. Και όπως και η προηγούμενη ύμνη, αλλά και αυτός που ανέφερα πριν, μας λένε ότι την προώρησε ο Θεός. Βέβαια, μέσα στην ορθόδοξη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, προορισμός δεν υπάρχει. Ο Θεός δεν προορίζει τους ανθρώπους, δεν τους αφήνει, δεν τους επιβάλλει δηλαδή την βούλησή του για το κάθε τι που θα συνεισφέρουν μέσα στο έργο της σωτηριώδους οικονομίας, αλλά μας αφήνει ελευθέρους, όπως όλους μας, μέχρι ακόμη και τον μαθητή του, τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, όπου τον άφησε ελεύθερο και να τον προδώσει και να πάρει τα 30 αργύρια και να απομακρυνθεί από τον κύκλο των μαθητών. Απλώς τι κάνει ο Θεός? Λέει αυτό το οποίο μας διδάσκει η Παλαιά Διαθήκη. Ους προέγνω τούτους και προώρησε. Όσους, επειδή είναι παντογνώστης Θεός, τους γνωρίζει από πριν ότι θα κινηθούν προς την οδό της αρετής και της υπακοής και του καθήκοντος και της αγιασμένης ζωής, αυτούς λοιπόν που προγνώρισε, αυτούς τους προορίζει για να γίνουν και αυτοί ένας κρίκος, μία ψηφίδα μέσα σε αυτό το σύνθετο μοσαϊκό το οποίο λέγεται οικονομία της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς λειτουργήσε ο Θεός εις τη ζωή των δικαίων, των γονέων, των Ιωακήμ, του Ιωακήμ και της Άννης. Πράγματι, η απόψινή και ανδριανή γιορτή του γενεσίου της Θεοτόκου είναι επιτακτική, θα έλεγα, ανάγκη, αν μου επιτρέπετε, σε εσάς τουλάχιστον να το πω, που είστε απόψε εδώ συγκεντρωμένοι, είναι επιτακτική ανάγκη να την κατανοήσουμε πρώτα εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας και στη συνέχεια να την διασπείρουμε και στους άλλους ανθρώπους. Είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουμε, λέγω, αυτή την σημασία της γεννήσεως της Παναγίας μέσα σε αυτόν τον αδυσόπιτο όλεθρο και τον ολισθηρό δρόμο και τον χαμό πράγματι, όπως τα λέγαν τα παιδιά μας που μιλούν μια άλλη γλώσσα, πράγματι έναν χαμό μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μας, όπου με διαφόρους τρόπους, με διαφόρους νόμους, με διάφορες ξενόφερτες αλλά και ενδοχώριες καταστάσεις δημιουργούν να αλλοιώσουν το ήθος των Ορθοδόξων Ελλήνων, προσπαθούν να αλλοιώσουν αυτήν την ακεραιότητα
που είχε η ζωή των ανθρώπων της πατρίδος μας σμιλευμένη μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και στην αγάπη προς την πατρίδα, και να δημιουργήσουν αλλογενείς και εξωγενείς καταστάσεις, φέροντες σε μας ως πρόσχημα την υποτιθέμενη ελευθερία και δημοκρατία, τις αξιώσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων, καταστρατηγώντας όμως και καταπατώντας αυτό το οποίο ο Θεός έδωσε εις τον άνθρωπο. Ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν δίκαιοι άνθρωποι, Εβραίοι, και οι δύο προερχόμενοι από βασιλική οικογένεια, ο μεν Ιωακήμ από την φυλή του Δαβίδ και του Σολομώντος, από την πλευρά του Ιούδα και του Πατριάρχου Ιακώβ, η δε Άννα ήταν αυτή με τις δύο αδελφές της και τα δύο αδέλφια της, που ένα από τα αδέλφια της ήταν ο Ιωσήφ, ο μνήστορας της Παναγίας, όπου στη συνέχεια πήρε την γυναίκα, πήρε την Μαρία, την κυρία Θεοτόκο, για να την προφυλάξει, όχι ως γυναίκα του, για να την προφυλάξει, επειδή έφερε μέσα της, στην κοιλιά της, το κετό, τον Ιησού Χριστό, για να μην την λιθοβολήσουν, γιατί τα ήθη της εποχής εκείνης ήταν ότι οι άγαμες μητέρες έπρεπε να λιθοβολούνται. Έτσι λοιπόν, ο Ιωακήμ και η Άννα, αυτό το ζευγάρι, το δίκαιο ζευγάρι της Παλαιάς Διαθήκης, ζούσαν μέσα σε μία εντροπή, μέσα σε ένα όνειδος. Δεν είχαν τέκνα. Αλλά αυτήν τους την δυσκολία που θυμόνταν, όπως την είχε ο Αβραάμ και η Σάρα και οι άλλοι πατριάρχες, δεν βλασφημούσαν τον Θεό και δεν απομακρύνονταν από Αυτόν, αλλά ήταν συνεχώς προσευχόμενοι εν νηστεία και εν προσευχή πολύ για να αποκτήσουν τέκνο, για να σταματήσει αυτή η εντροπή, το όνειδος δηλαδή το οποίο είχαν μέσα στην κοινωνία την οποία ζούσαν. Και ο Θεός βέβαια, επειδή έβλεπε αυτό το ευλογημένο ζευγάρι να μην έχει τέκνα, προγνωρίζοντας την κατάσταση της ζωής τους, τους χάρισε, προορίζοντας στη συνέχεια, τους χάρισε τον καρπό, την ευλογία να γεννήσουν την Μαρία, την κόρη αυτής, την Ναζαρέτ, η οποία στη συνέχεια έγινε μητέρα του Θεού, Θεοτόκος δηλαδή, και μητέρα του κόσμου. Αυτό το γεγονός, το οποίο λοιπόν διδάσκει και τιμά και γεραίρει και πανηγυρίζει η Εκκλησία μας απόψε και αύριο, είναι πολύ δυναμικό μέσα στη ζωή των ανθρώπων για όλα αυτά τα οποία προηγουμένως εν συντομία είπα, και θα πρέπει όλοι να τα σκεφτόμαστε. Για να φτάσουμε εις τον μεγάλο δογματικό πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος αποκάλεσε το σπέρμα του Ιωακήμ σπέρμα πανάμωμον, διότι αυτό το σπέρμα επήκε μέσα στη μήτρα της Άννας και προσέφερε στον κόσμο την μητέρα του Θεού. Αυτό σημαίνει, και αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας, την θέση της Εκκλησίας, ους προέγνω όσους γνώριζε από την αρχή ότι θα είναι δίκαιοι και αγαθοί στη ζωή τους, αυτούς και προώρησε για την οικονομία και την συνεισφορά τους στη σωτηρία του κόσμου. Αυτή λοιπόν την μητέρα του Θεού απόψε, η οποία γεννάται περιχαρός, γιατί έφερε χαρά όχι μόνο στον Ιωακήμ και στην Άννα, στους γονείς της, αλλά σε όλους εμάς, διότι μας την χάρισε ο Θεός για να γίνει σκάλα που κατέβηκε ο Θεός στη γη, κλίμακα. Μας την χάρισε ο Θεός γιατί ένωσε την γη με τον ουρανό, αφού εδάνισε τη σάρκα της, προσέφερε τη σάρκα της,
για να μπορέσει εξάκραση λήψεως μέσα εις την Αγία Μήτρα της να σκηνώσει το Πανάγιο Πνεύμα και να σαρκωθεί ο άσαρκος Λόγος του Θεού, να γίνει ανάμεσά μας σε σαρκωμένος ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή ο οποίος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, την αγίασε εν το προσώπο του, προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, εκτός βέβαια από την αμαρτία και τον θάνατο, γιατί ο Θεός είναι αναμάρτητος και αθάνατος, και μας έδωσε εν το προσώπο της Μαρίας την δυνατότητα να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέγει ότι είναι η ρίζα, η σημερινή εορτή είναι η ρίζα των εορτών της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας. Εάν ο κορμός και τα κλαδιά και η καρπή είναι όλες αυτές, όλα αυτά τα μεγάλα σωτηριώδη γεγονότα των δεσποτικών και των υπολείπων θεομητορικών εορτών. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, σε έναν περίφημο λόγο του εις την γέννηση της Παναγίας Μητέρας του Θεού, μας λέγει το εξής, αυτό θα πω και θα κλείσω γιατί σας κούρασα και σας ζητώ συγγνώμη. Μας λέγει το εξής: έπρεπε να ανέβρει, λέγει, τέτοιους γονείς ο Θεός για να μπορέσει να φέρει εις τον κόσμο αυτήν η οποία θα εγένετο Μητέρα του Θεού. Άρα λοιπόν, για να σας το πω αυτό και έτσι σύντομα να σας το αναλύσω και να μην πω κι άλλα σπουδαία και περίφημα που λέγει ο Ιερός Πατήρ, πρέπει και εμείς όπως ο Ιωακείμ και η Άννα να είμαστε άνθρωποι του Θεού, της προσευχής, της νηστείας, του καθήκοντος, της εργασίας. Έκλαιγε, λέγει η Άννα, που ήταν στήρα και πήγαινε στον κήπο και εργάζονταν και προσεύχονταν, και ο Ιωακείμ έφευγε και πήγαινε στα βουνά για να κάνει τις εργασίες του, γιατί ήταν νομάδες οι άνθρωποι, έτσι, τα ζώα τους, τα ξύλα τους, τις υποχρεώσεις τους, και εκεί μέσα στην δύσκολη αυτή εργασία μία προσευχή και ένα αναφιλητό είχε το πώς θα αποκτήσει τέκνο. Γι' αυτό και ο Θεός τους χάρισε το τέκνο αυτό, την πανεπερευλογημένη Μητέρα του Θεού που έγινε Κυρία Θεοτόκος. Αυτά λοιπόν τα μηνύματα και αυτές οι σκέψεις, αδελφοί μου, πρέπει να μας κατακλείζουν στη ζωή μας για να είμαστε άνθρωποι προσευχής, νηστείας, αγώνος πνευματικού, αποδοχής της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, του καθήκοντος, αξιοπρεπής, ευπρεπής, τίμη, για να μπορέσει η χάρις του Θεού να μας επισκιάσει και να μας χαρίζει και μας αυτό που χάρισε στον Ιωακείμ και στην Άννα, γιατί ο Θεός ποτέ δεν φιδωλεύεται, δεν σκέπτεται αυτά, αλλά πλούσια προσφέρει τη χάρη του όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά και όταν δίνει την μαρτυρία του. Και σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, πρέπει να σηκώσουμε όλοι το ανάστημά μας και να διακηρύξουμε ότι πιστεύουμε σε αυτόν τον αληθινό Θεό, ο οποίος πραγματοποίησε τόσα σπουδαία και μεγάλα για τη σωτηρία μας και μας έδωσε την δυνατότητα από το μη είναι, από το μηδέν, να είμαστε στο είναι, και όχι μόνο να είμαστε στο είναι, αλλά να κυριαρχούμε και να κατευθύνουμε τη ζωή μας και τη ζωή των ανθρώπων. Η Παναγία Μητέρα του Θεού είναι ένα ορόσημο για όλους μας, για όλους μαζί αλλά και για κάθε έναν προσωπικά, για τη σωτηρία μας, για την επανατοποθέτησή μας, αν θέλετε, στα πράγματα της Εκκλησίας και του Χριστού, και για την δική μας μετοχή, όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά στην κοινωνία και στην καθημερινότητα, μέσα από τόσες δυσκολίες που περνάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ευρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας. Ευχαριστώ και τους πατέρες, τους διεκκλητικούς μας και όλους εσάς, όπου βρεθήκαμε όλοι μαζί, τελέσαμε τον εσπερινό της εορτής, προσευχηθήκαμε, δοξολογήσαμε την Μητέρα του Θεού και τον Κύριό μας, τον Κύριο της Δόξης που μας τον χάρισε.
Και εύχομαι και προσεύχομαι σε όλους να σας ευλογεί ο Θεός διαπρεσβειών της Παναγίας Μητέρας Του και να επιτρέπουμε να γεννάται μέσα στην καρδιά μας καθημερινά ο Θεός για να νιώθουμε αυτήν την αλλίωση την πνευματική και να λέμε και εμείς πάντοτε και να ψάλλουμε ότι γεννάται περιχαρός μέσα μας ο Θεός και μας αλλοιώνει και μας κάνει ανθρώπους δικούς Του με νουν Χριστού εις τη ζωή μας για να μπορέσουμε να βιώσουμε την παρουσία Του. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Να σας ευλογεί ο Θεός διαπρεσβειών της Παναγίας Μητρός Του. Κυρίου δεϊσόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, η αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σου, Χριστέ, ο Χριστός ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις προγενέσεων αυτής εορτάζοντας. Του Αγίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανηφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Ρωσίων Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και του Σίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τον Δεσπότην και Αγίε, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Του Αγίου Θεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάρχη φυλάξε πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά.